Πάμε τώρα να σας μιλήσω για βιβλίο. Για μια ιστορία αγάπης. Από μια νέα σε ηλικία συγγραφέα. Γιατί φαίνεται ότι το έχει στο αίμα της αυτή η κοπέλα να γράφει βιβλία. Ξεκίνησε από το Λύκειο και σήμερα στα 24 της συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό. Ελευθερία Τσιντάρη. Καλημέρα σας, κυρία Τσιντάρη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά είμαι εσείς. Χαίρομαι, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Μικρή ναι μεν σε ηλικία, 24 ετών όπως λέτε και στο βιογραφικό σας. Ναι. Αλλά η αγάπη σας για τη συγγραφή από τα μαθητικά τα χρόνια, ε? Ναι, ναι, είναι μεγάλη αλήθεια είναι. Και το υπολογίζετε χρόνια τώρα αυτό. Ναι, ναι, για πηγαίνετε με στο Λύκειο που πήρατε μάλιστα και πανελλήνιο βραβείο. Πάμε ακόμα πιο πίσω. Πάμε στην ηλικία των 12. Για πάτε. Όπου είχα ξεκινήσει και έγραφα κάποια παραμύθια σε ένα τοπικό περιοδικό που βέβαια στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης αυτό σταμάτησε. Όπως και πολλά περιοδικά στον χώρο, όπως ξέρετε. Και αργότερα στο Λύκειο. Εντάξει, πολλές φορές οι παραστάσεις ήταν βαντές και λίγο βαρετές για τους μαθητές. Ξεκίνησα να γράφω τα σενάρια των θεατρικών έργων και κάπως έτσι συνέχισα. Όπου φτάσαμε και μέχρι και μία ταινία μικρού μήκους και πήραμε και το πρώτο πανελλήνιο βραβείο με την ομάδα μου, που πήγε πάρα πολύ καλά. Με θέμα το προσφυγικό. Ναι, ναι, που συνεχίζει και σήμερα πολύ επίκαιρα, όπως βλέπουμε. Και αργότερα, μέχρι και σήμερα, γράφω σε ένα site. Και παράλληλα με αυτό έγραφα και το πρώτο μου βιβλίο. Μάλιστα. Χωρίς την ελπίδα. Και έτσι λοιπόν, χωρίς την ελπίδα, το πρώτο μυθιστόρημα. Ναι. Μια ιστορία αγάπης με έτσι αρκετό σασπένς. Δεν το έχω διαβάσει όλο για να λέω την αλήθεια. Που ναι, παρουσιάζεται και, και σήμερα. Που σας με βάζει διαφορετικά μέσα σε αυτό το χώρο. Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη? Απρόσμενα. Δηλαδή, γιατί με πήγατε στην ηλικία των 12, κυρία Τσιντάρη. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η αγάπη και σας έκανε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Να πω την αλήθεια, είχα γράψει ένα κείμενο το 2017 και μάλιστα το είχα γράψει στη δουλειά μου και το είχα κάπου χώσει και σε ένα ξεκαθάρισμα που έκανα μέσα στην καραντίνα, όπως όλοι φαντάζομαι το κάνουμε αυτό. Έπεσα πάνω σε αυτό το κείμενο, μου άρεσε αυτό που διάβασα και είπα ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να το συνεχίσω, να το αναπτύξω. Και τελικά κατάφερα να ολοκληρώσω ένα ολόκληρο βιβλίο. Ναι. Εγώ δεν είμαι στην ελπίδα, στο χωρίς την ελπίδα, στο σημερινό βιβλίο που παρουσιάσετε. Εγώ πήγα στην ηλικία των 12 και λέω πώς ξεκίνησε. Είχατε κάποια παρότριση παραπάνω από δασκάλους, από την οικογένεια που είδαν αυτό σας το ταλέντο? Μου βγήκε, ήμουν πολύ καλή στις εκφέσεις, πολύ καλή στα φιλολογικά μαθήματα, σε αντίθεση με τις ειδικές κατεύθυνσεις, και ήταν μου έβγαινε πολύ αβίαστα. Δεν προσπάθησε και δεν υπήρχε κάποια παρότενση. Απλά όταν το είδανε, ξεκίνησα να το κάνω κάπως πιο ερασιτεχνικά. Αλλά ήθελα να αποσκοπεί κάπου. Τα παραμύθια που γράφατε, κυρία Τσιντάρη, είχαν να κάνουν με το σήμερα? Ήταν προσαρμοσμένα στο σήμερα? Παραμύθια που θα θέλατε να ακούτε? Ή είχατε κατά νου εκείνα τα παραμύθια που ακούγατε σε πιο μικρή ηλικία και λίγο πολύ πατήσατε πάνω σε αυτά? Όχι, αλήθεια είναι πως δεν είχαν σχέση. Δηλαδή, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ μικρή, ήθελα να περνάνε μηνύματα, δηλαδή και οικολογικής σημασίας και όχι μόνο. Οπότε θεωρώ ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Πολύ θετικά είναι όλα αυτά. Ναι, υπάρχει η δημιουργία και περνάτε και το μήνυμα ότι υπάρχουν 1000 πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας από εμάς. Ναι. Το σχολείο βοήθησε περισσότερο, η οικογένεια σχολείο και η οικογένεια για να φτάσουμε στο σήμερα? Θα έλεγα πιο πολύ οικογένεια. Να είμαι ειλικρινή, θεωρώ το σχολείο πολύ τυποποιημένο και προσβάζει πολλές παροπίδες. Οπότε θεωρώ ότι μέσω της οικογένειάς μου έφτασα μέχρι εδώ, που μια μητέρα που διάβαζε, που από δύο γονείς που συζητούσαμε πάρα πολύ.
Οπότε θεωρώ ότι εκεί οφείλεται. Μάλιστα. Είναι αυτά τα μηνύματα που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περνάτε, ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας μέσα Ακριβώς. στο σπίτι μας, Ακριβώς. αντί εκείνα τα άλλα παραδείγματα που μας πάνε σε εκείνα τα άλλα άκρα και με τα χέρια τα οποία σηκώνουμε ψηλά και λέμε ότι ξέρετε αυτό ναι. ή εκείνο ή το άλλο, εμείς δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε. Χωρίς ελπίδα λοιπόν, ε. Χωρίς την ελπίδα, ναι. Για πείτε. Χωρίς την ελπίδα είναι ένα σύγχρονο μυθιστόρημα. Όπως είπαμε, έχει ένα έτσι πολύ ρομαντικό και τρυφερό περιεχόμενο μεταξύ δύο νέων, όπου θα δούμε και την πλευρά και των δύο διαβάζοντας το βιβλίο. Το έχω χωρίσει έτσι, να έχουμε και τις πλευρές των δύο πρωταγωνιστών. Το διαπίστωσα αυτό και βοηθάει τον αναγνώστη πάρα πάρα πολύ ναι. γιατί σε πάει πότε στη μία πότε στην άλλη πλευρά, δηλαδή εντάξει σε όσο έχω διαβάσει είπα δεν το έχω διαβάσει όλο ναι. αλλά σε βοηθάει να καταλαβαίνεις τι γίνεται και από τη μία και από την άλλη την πλευρά και αυτό είναι Ακριβώς. πολύ βοηθητικό. Ακριβώς. Έτσι. Είναι μια φανταστική ιστορία. Όχι, θα μπορούσε να είναι αληθινή. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ρεαλιστική και η ομιλία αναφέρεται σε δύο πολύ νέους ανθρώπους. Μια κοπέλα η οποία μόλις η οικογένειά της έχει βγει από ένα σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει την οικογενειακή επιχείρηση. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στη ζωή της. Κάπως έτσι θα πέσει πάνω και στον πρωταγωνιστή μας τον Ορέστη, όπου με τα δικά του προβλήματα θεωρεί ότι βρίσκει την ελπίδα στο πρόσωπο της ελπίδας, αλλά η ιστορία περνάει μέσα από 40 κύματα για να δούμε αν θα είναι μαζί στο τέλος. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να περάσετε και κάποιο μήνυμα μέσα από αυτό το βιβλίο ενδεχόμενα? Να πω την αλήθεια, πιο πολύ γράφοντάς το ήθελα να ψυχαγωγήσω τον αναγνώστη να περάσει καλά και φυσικά αν μπορεί να προβληματιστεί. Διαβάζοντάς το θα δούμε ότι ο πρωταγωνιστής έχει πέσει ας πούμε έχει βγει από μια κακοποιητική σχέση, παραπλανητική σχέση που συνήθως αυτό το βλέπουμε περισσότερο από την πλευρά των κοριτσιών να συμβαίνει συνήθως και όχι τόσο των αγοριών ή τουλάχιστον δεν μιλάμε γι' αυτό, είναι περισσότερο ταμπού. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτό να κάνει και λίγο εντύπωση στα ελληνικά δεδομένα. Νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία για να βγάλουμε το μήνυμα αυτή η κακοποιητική, η παραπλανητική συμπεριφορά και ότι θύματα κακοποιητικής στάσης, πρακτικής δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι εξίσου και οι άνδρες και τα αγόρια και τα παιδιά νεαρής ηλικίας. Ακριβώς, αυτό που δεν θέλουμε τις περισσότερες φορές για διάφορους λόγους να μιλάμε. Ακριβώς, η γραμμή είναι πολύ λεπτή και μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Και πολλές φορές ακόμα και τα ίδια τα θύματα δεν το καταλαβαίνουν. Και όταν είναι συνήθως η πλευρά των αντρών, δεν είναι σαν να μην υπολογίζεται για κάποιο λόγο. Δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία. Ωραία. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι δεν θα είναι με το μοναδικό σου πόνημα έτσι όπως θα το δούμε. Θα μας πεις που ναι. παρουσιάζεται σήμερα. Φαντάζομαι ναι. ότι τα 24 σου χρόνια θα σου δώσουν την δυνατότητα και ο Θεός να σε έχει καλά κοπέλα μου και εσένα και την οικογένειά σου πολύ. Να κάνεις και άλλα πράγματα στην πορεία σου και να είναι επικοδομητικά. Πού παρουσιάζεται το βιβλίο σήμερα? Παρουσιάζεται σήμερα στις 7 στο Hugo, είναι στο κέντρο και η διεύθυνση είναι Κοροναίου 26. Λοιπόν, να είσαι γερή, να είσαι δυνατή και να κάνεις πάντα τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου ημέρα, κυρία Τσιντάρη. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.